Fatality. Γεια σας φίλοι μου, Μάνκοτ εδώ πέρα και σήμερα με ένα unboxing. Έχω εδώ πέρα το Tom Clancy's The Division. Βγήκε στις, μην πω ψέματα, 8 Μαρτίου 2016. Το είδα στα γρήγορα στο PC. Έκδοση για το PlayStation 4. Έχει βγει για Xbox One. Λογικά και για PC, ναι. Official τιμή, από ό,τι είδα σωστά, 149,99. Μπορέσαμε, την πήραμε πραγματικά για 79€, ένα 80€ από το gameware.alphataf, Αυστρία πρέπει να είναι, ναι. Μην ξεχάσετε αυτό το σημείο, μπείτε στο Facebook group Greek Games Collectors, εκεί προσθέρνουμε κάτι τέτοια κουφά, πώς να το πω, κουφές τιμές, δηλαδή προσφορές και τέτοια. 149 official και το πήραμε για 80€. Μπράβο μας. Και είναι και καινούριο παιχνίδι, δεν είναι και παλιά τζούρα. Είστε λίγο συνηθισμένοι από μένα να βλέπετε παλιά unboxing. Να που τώρα έχουμε ακόμα ένα παιχνιδάκι που είναι έτσι λίγο καινούριο. Μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, ποιος το έβγαλε, Ubisoft. Τα ξέρετε πιστεύω αυτά και περί τίνος πρόκειται το Division, ξέρετε πιστεύω επίσης όλοι. Είναι έτσι φάση DayZ για πλούσιους. Ναι. Λοιπόν, συσκευασία θα έλεγα, έχουμε εδώ κουτί για πίτσα. Κάπως έτσι φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή τίποτα τεράστιο. Ελαφρύ. Τώρα συνειδητοποίησα ότι άμα κάνω έτσι βλέπετε τον ήλιο. Δεν πειράζει. Ξέρετε δεν έχω στούντιο. Και ναι, θα το κάνω απλά και τελείως υπόθεση. Δεν τα προσέχω κάτι τέτοια, δηλαδή πρέπει να είναι καλά ο φωτισμός, πρέπει τένα, δεν σε ακούω, πάρε μικρόφωνο, σάτα και... Ναι, μην ξεχνάμε ότι το κανάλι είναι τζαμπέ. Και ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή τι κάνω εγώ, το κάνω για την πάρτι μου για να σας δείξω και εγώ τι παίζει. Λοιπόν, Tom Clancy's The Division. Πάμε να ανοίξουμε. Βγήκε το μπακαλόχαρτο, πολύ ωραία, σκουπίδια. Σώσε τη γη μας, μην τα πετάτε σε ακτές και παραλίες τώρα που έπιασε και το καλοκαιράκι. Έτσι βγαίνει το η συσκευασία, το υπόθετο θα έλεγα. Πολύ ωραία. Από μέσα είναι άδειο. Αυτό έλειπε. Βλέπω τώρα εδώ πέρα πάλι πολύ ωραία συσκευασία σκληρό χαρτόνι και ανοίγει έτσι. Θες να δεις μέσα, δεν θα δεις. Δεν ήσουν καλός. Θα δω πρώτα εγώ επειδή είμαι μάγκας. Α, ωραία. Λοιπόν, θα κάνω μια μαγιά τώρα. Για να μην χτυπάει πολύ ο ήλιος, θα φέρω προς τα δω λίγο τη δεύτερη οθόνη μου. Να έχετε και το λόγο μου. Οπα, το γκρέμισα. Δεν πειράζει, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, ανοίγει τώρα, το ανοίξω τώρα εγώ στο έτσι. Βλέπω κάτι πολύ όμορφο. Βγάζουμε και το δεύτερο κομμάτι. Nice. Και κολλάμε έτσι. Καλή μαγιά, βάζω ξανά πάλι την οθόνη πίσω. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα, ρε Γούστη. Λοιπόν, τι βλέπω. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με, θα έλεγα, με artbook. Κλασική περίπτωση. Έχουμε εδώ πέρα πολύ ωραία ένα artbook. Μην με ρωτάτε τώρα SHD και εγώ δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Πάμε να το κοιτάξουμε έτσι λίγο. Ναι, γράφει εδώ πέρα τώρα π.χ. Agents. Βλέπουμε ένα αντιπά πολύ ωραία με μια μασκούλα. Εδώ πέρα έχουμε
τα θυμάμαι κάτι, αυτές τις εικόνες θυμάμαι πιο πολύ από το τρέλερ, τα ταξιά και έτσι. Μετά, τι βλέπω, εντάξει, House, γενικά, Affections, New York City, εδώ αυτό πολύ ωραίο, με τους άγγελους και τις ντουντούκες, ναι. Εντάξει, κλασικά, και εδώ πέρα ακόμα ένα, και αυτό πολύ όμορφο, Wall of the Fallen. Ναι, ας το βάλουμε στην άκρη αυτό. So, ένα artbook σημειώσατε, oh, what's this? Extremis, Malis, Extrema, Remedia. Είναι ένας μικρός φάκελος, τέτοια φάση, τον οποίο θα τον ανοίξω παρέα με εσάς. Και για να δούμε τι περιέχει αυτό το πράγμα τώρα. Αν και λυπάμαι τώρα αυτή την όμορφη συσκευασία. Είναι σε φάση σακουλάκι. Ωραίο. Αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα ή μάλλον μία αφίσα. Αφισούλα. Δεν ξέρω, ο τύπος κάνει κάπως μπαμ έτσι όπως τον βλέπω μόνο έτσι στο κεφάλι Sub-Zero, χωρίς πλάκα. Αυτό συνειδητοποίησαμε το που τον είδα. Σιγά σιγά, μην το σκίσουμε. Nice, save what remains. Πολύ ωραία, εδώ πέρα η αφισούλα μας. Άμα μπει σε κορνιζούλα θα κάνει πολύ ωραία, θα είναι πολύ ωραία για το ντουβαράκι. Μας, σας. Λοιπόν, αφήσα. Πάει και αυτό στην άκρη. So, next. Τι έχω εδώ, έχω εδώ ένα season pass. What the fuck is season pass? Δεν ξέρω. Season pass, παπα. Τα season pass είναι για DLC, ε. Α, είναι φάση κάρτα, μπορούμε να τη βγάλουμε. Βγαίνει. Βλέπετε, είναι καρτούλα αυτό εδώ. Και από πίσω είναι ο κωδικός, τον οποίο δεν θα δείξω. Αυτό έλειπε. Ορίστε, αυτό είναι. So, next. Έχω άλλο ένα εδώ πέρα, πάλι με... έχει πράγμα εδώ. Είναι DLCs και έχουμε και καλά όπλο, βλέπω, τσαντούλα, ναι, outfit γενικά. Δεν ξέρω τώρα πώς να το κρατήσω. Ορίστε, αυτή είναι η κωδική από κάτω, συγχωρέστε με. Εντάξει, τα πρώτα γράμματα, αλλά never mind. Πιο κάτω είναι το άλλο το οπλάκι. Συνεχίζουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, μάγκες μου, μπορώ να πω ότι θα κάνουμε το πρώτο μας giveaway, χωρίς πλάκα. Αυτό είναι giveaway, χωρίς πλάκα. Τα έχω διπλά. Δεν ξέρω τι έγινε, αν είναι τώρα πραγματικά λάθος ή αν είναι official. Έχω εδώ πέρα δύο κάρτες με δύο διαφορετικούς κωδικούς. Ναι. Και γιατί να τα κρατήσω, θα τα κάνουμε giveaway. Why not? Λοιπόν, έχετε την ευκαιρία λοιπόν σε αυτό το βίντεο να κερδίσετε δύο DLC, τα οποία θα σας προσφέρουν για το The Division, πρέπει να έχετε το game, για το PlayStation 4. Σας προσφέρουν τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχουμε μια φορά ένα, θα το διαβάσω λίγο ψηλό αγγλικο-ελληνικά, γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι και τα καλύτερα. Έχουμε ένα hazmat outfit, έχουμε ένα hazmat go back, φάση τσάντα, και ένα, συγγνώμη θα το πω τώρα έτσι όπως μπορέσω, ένα POF P416 Assault Rifle. Και έχουμε μετά ένα πάλι set, ένα National Guard set, ένα Digital Camo Outfit
backpack, τσάντα δηλαδή, with increased armor και ένα πάλι ένα ίδιο όπλο είναι. Μόνο που δεν είναι POF. Είναι P416 Assault Rifle. Και εδώ πίσω έχω τους κωδικούς. Πώς θα το κάνουμε? Είναι η πρώτη φορά που κάνω giveaway. Μην ξεχάσετε, πρέπει να έχετε το game για το PlayStation 4 και πιστεύω αυτή η κωδική θα είναι international, διότι η έκδοση είναι για Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία γενικά. Πώς θα το κάνουμε? Κλασικά περίπτωση θα έλεγα, δεν θέλω like, όχι, δεν με ενδιαφέρει ούτε συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα με βοηθούσε εμένα πάρα πολύ γενικά έτσι για το κανάλι και γενικά για το κανάλι? Share. Αλλά πώς να το κάνω, αυτό είναι το θέμα. Γράψτε μόνο στο comment, σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, ότι... πώς θα το δούμε αυτό όμως? Θα τύχει να το βάλω το βίντεο επίσης στο Greek YouTubers, μια φορά στο Gamers και μια φορά στο απλό, δηλαδή Greek YouTubers. Δηλώστε εκεί συμμετοχή γράφοντας ότι θέλετε να το κερδίσετε και θα τσεκάρω το κανάλι σας αν το έχετε κάνει share. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο πάλι. Και τον τυχερό θα τον τραβήξω, θα έλεγα, στις... να δώσουμε και ευκαιρία σε άλλους, γιατί και οι προβολές πάνε ό,τι, όπως να είναι στο κανάλι μου. Μέχρι τις 20... να πούμε 25 του μηνός. Τέλη του μηνός, ωραία. Μέχρι τέλη του μηνός, λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή, γράψτε κάτω στα comment ότι θέλετε να το κερδίσετε. Θα τσεκάρω το Facebook το δικό σας, να δω αν έχετε κάνει share το βίντεο. Θα σημειωθεί το όνομά σας κάπου και μπορούμε κανένα φίλο μου γενικά να κάτσουμε να ασχοληθούμε και να κληρώσουμε τα ονόματα. Και ο νικητής θα πάρει από μένα 2 DLC codes με το οποίο θα πάρει 2 set. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αυτά τα σετάκια τώρα αν μπορείτε να πάρετε και στο game. Δεν έχω ιδέα. Μια φορά είναι το Hazmat Gear λέει και το National Guard. Λοιπόν, πάει και αυτό, κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, δεν το ήξερα, αλλά είπα να κάνω κι εγώ ένα καλό, εφόσον το έχω διπλό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το game, πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι περιέχει μέσα. Δεν έχουμε steelbook. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές, να το ξαναπούμε. So, ανοίξαμε το τέτοιο και πήραμε τα τέτοια. Δεν έχει τίποτα, ένα μικρό βιβλιαράκι χρήσεων και το game, τίποτα άλλο. Εντάξει, τώρα πήγα να πω certificate. Λοιπόν, πάει και το game. Αυτή η μεριά έχει αδειάσει, πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, και βγάζουμε τώρα αυτό εδώ πέρα. Ταρά, έχω εδώ πέρα ένα μικρό τσαντάκι με ένα θερμουάρ το οποίο δεν πάει μέχρι πίσω και θα το γαμίσω. Oh fucking shit. Έγινε μαλακία. Είναι κουμπωμένο από αυτή τη μεριά, ενώ θα έπρεπε, τέλος πάντων, μισό λεπτό. Ποιότητα made in China θα έλεγα, για να δω. Το γράφει θέμα, δεν νομίζω, όχι. Ναι, πολύ ωραία, εντάξει, έχουμε εδώ το μπροστινό το τέτοιο, τη θήκη. Που είναι και... είναι και τέτοιο, πώς λέγεται, σκληρό εδώ μπροστά. Από πίσω και καλά είναι το τέτοιο για να περάσουμε τη ζώνη μας, από ό,τι κατάλαβα, που πρέπει να είναι και λεπτή ζώνη. Και πώς το κρεμάω να περάσουμε τη ζώνη, επειδή άμα το κρεμά, έτσι κρεμιέται. Α, ναι, σωστά, έτσι κρεμιέται. Ωραία, έχουμε και τον αετό εδώ μπροστά και έχει ακόμα εδώ πέρα ένα τέτοιο. Όπα, είναι γεμάτο, συγγνώμη. Έχει αυτό εδώ πέρα. Μην με ρωτάτε. Και εδώ μέσα είναι μια
θήκη για να βάζουμε τις παπαριές μας. Ωραία. Πάει και αυτό στην άκρη, το τσαντάκι μας. Και ερχόμαστε στο τελευταίο. Last και best, θα έλεγα. Μισό λεπτό να το βάλω αυτό στην άκρη. Very nice. Λοιπόν, ανοίγουμε και βλέπουμε εδώ πέρα το γολόι. Ρολογάκι, φίλε μου. Κουστάρω. Είναι το πρώτο unboxing που κάνω και αποκτάμε ένα ρολόι. Και μισό, τέρμα κάτω βλέπω μια μπαταρία. Τίποτα άλλο. Εδώ πέρα, μπαταριούλα. Πολύ ωραία. Ένα μικρό βιβλιαράκι. Instructions στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά. Να. Εντάξει. Ωραία, καταλάβαμε. Έχει όπως πάντα τα φιλαράκια μου, Made in China. Σε διαφορετικές γλώσσες κιόλας. Ωραία. Ας βγάλουμε το ρολόι. Το οποίο βγαίνει πώς. Ου! Α, είναι ήδη ανοιχτό. Μισό λεπτό. I must check. Α, εντάξει, δεν το χάλασα. Εδώ πέρα πολύ ωραίο το μαξιλαράκι μας. Σε μαύρο στυλ. Και βγάλαμε τώρα το ρολόι. Αυτό είναι το ρολόι. Μισό λεπτό να πατήσω κάτι, μπας και ανοίξει. Τα κουπιά πατιούνται ok. Γράφει κιόλας ώρα. Έτσι κάπως φαίνεται. Τώρα τι μας δείχνει, εντάξει εδώ τη μέρα. Πάει σωστά το ρολόι, μισό να ξαναδώ. 10.22, εντάξει, λίγο λάθος πάει, αλλά εντάξει. Εντάξει, βαρύ δεν θα το έλεγα. Έχω βαρύτερα. Αλλά ταιριάζει. Wow, perfect. Δηλαδή, ούτε μεγάλο χέρι έχω να φανταστείτε, ούτε πολύ μικρό. Δηλαδή, για normal size είναι top. Μισό, όπα. Από ό,τι κατάλαβα όμως το τέτοιο είναι για το ομπέο. Ο μηχανισμός που κλειδώνει, που κλείνει. Α, τώρα έκανε κλακ. Ε, πώς το κόβεται, I'm agent now. Σωστά. Θα σπάσω κανένα χέρι. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο gadget, το λογάκι. Με τα χρώματα θα έλεγα, ξέρω εγώ τι, στον κόρακα του logo. Τώρα τι έγινε, το χαλάσα, ok. Λοιπόν, με γεια, ωραίο. Λοιπόν, χάρηκα που ήσασταν μαζί μου για μια φορά σε ένα unboxing που κάναμε εδώ πέρα, ανοίξαμε το Division και μην ξεχάσετε, δηλώστε συμμετοχή στο μικρό μας giveaway από το τίποτα πιστεύω πάλι καλά. Δηλώστε συμμετοχή γράφοντας ότι θέλετε το DLC και θα τσεκάρω το κανάλι άμα έχετε κάνει το βίντεο share. Τίποτα άλλο, θέλω μόνο ένα μικρό share στο προφίλ σας. Και ο νικητής Στέλη του Μηνός κλείδωσε σαν τυχαία με κανένα φίλο μου έτσι και θα διαλέξουμε τον νικητή. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σύντομα πάλι πιστεύω unboxing. Έχω πάρα πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα που είναι ακόμα κλειστό. Έχω εδώ το Assassin's Creed Big Ben Case. Και αυτό πολύ μεγάλο επίσης. Τι άλλο έχω, Two Worlds, Royal Edition. Έχω ακόμα το Watch Dogs και αυτό Collectors, Skylanders, Superchargers, Dark Edition. Θα δούμε τι θα είναι το επόμενο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά και θα τα πούμε σύντομα. Μάνκο εδώ, bye.